Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο Περιστέρι, στο Νταμάρι, στο γήπεδο για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ατρομήτου. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την έμπειρη ποδοσφαιρίστρια και αρχηγό του Ατρομήτου, την Ξανθή Μισερλή. Ξανθή, καλησπέρα. Και ευχαριστούμε που προσπαθείτε να προβάλλετε μέσα από τις συνεντεύξεις, γιατί έχω δει έχετε κάνει αρκετές, το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι γενικά πολύ υποθυμμένο στην Ελλάδα. Ξανθή, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα έτσι απραξίας, ξανά είσαι στο γήπεδο για την προπόνηση. Να σε ρωτήσω πρώτον, πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορούσες να έρθεις στο γήπεδο να κάνεις την προπόνηση? Ήταν πολύ δύσκολα γενικά. Δεν πέρασα την καραντίνα εδώ στην Αθήνα, ήμουν μακριά και από την ομάδα. Γενικά προσπαθήσαμε τον πρώτο καιρό λίγο στα κρυφά, λίγο να κρατήσουμε τουλάχιστον τη φυσική μας κατάσταση. Παρ' όλα αυτά η ομάδα φαίνεται πλέον τώρα στις προπονήσεις ότι δεν είναι έτοιμη για να ξεκινήσει την Κυριακή το πρωτάθλημα. Θεωρώ περισσότερο λόγω τραυματισμών, γιατί αυτή η πίεση και αυτή η κούραση που βγάζουμε αυτή τη στιγμή θα μας βγουν και στα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά εύχομαι να έχουμε μια υγιή χρονιά για όσο διαρκέσει και να κρατήσουμε την υγεία μας, τα πατήματά μας, όλα αυτά. Το διάστημα, άρα μέχρι τις 4 Απριλίου, δεν είναι επαρκές για να προετοιμαστεί μια ομάδα Ξανθή? Θεωρώ πως όχι. Ειδικά αν όλο αυτό τον καιρό τηρούνταν νόμιμα όλα αυτά τα οποία με τις απαγορεύσεις. Δηλαδή, αν κάποια ομάδα δεν είχε ασχοληθεί όλο αυτό τον καιρό, μόνο αν κάποια παίκτρια ατομικά ακολουθούσε, που πάλι δεν είναι το ίδιο το να κάνεις μόνο σου προπόνηση με το να κάνεις με την ομάδα και όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Εσύ ήθελες να αρχίσουν οι προπονήσεις, να αρχίσει το πρωτάθλημα? Ήθελα και πολύ νωρίτερα, γιατί θεωρώ ότι σιγά σιγά από τη στιγμή που ξεκίνησε η Super League 2 στην Αντρώνα, αναφέρομαι πάντα, και ξεκίνησαν κάποια αθλήματα να ξεκινούν, προπονήσεις, το οποίο ήταν σε κλειστό χώρο. Θεωρώ ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο και γενικά τα αθλήματα τα οποία ήταν σε ανοιχτό χώρο οι προπονήσεις τους δεν έπρεπε να κρατήσει τόσο πολύ καιρό η απραξία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει τουλάχιστον από αρχές Φεβρουαρίου και ας ξεκινούσε το πρωτάθλημά μας μετά από ένα μήνα, αρχές Μαρτίου. Πιστεύω θα ήταν το κατάλληλο. Παρόλα αυτά, ξέρω και είμαι σίγουρη λόγω των δεδομένων και των υμοξιολόγων ότι ήταν πάρα πολλά τα κρούσματα, αλλά δεν θεωρώ ότι εμείς θα επιβαρύναμε την κατάσταση. Άρα θεωρείς μετά την Α Εθνική Γυναικών πρέπει να ανοίξει ουσιαστικά και η Β Εθνική Γυναικών και η Γ Εθνική Γυναικών? Σίγουρα θα ήταν ένα καλό βήμα όλο αυτό, απλά θεωρώ το διάστημα που έχουν γίνει τώρα ότι είναι λίγο αργά. Δηλαδή καλύτερα όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα χρειαστεί να χαλάσουν οι ομάδες όλα αυτά για να ξεκινήσει τώρα το πρωτάθλημα και της Β και της Γ Εθνικής, καλό θα ήταν να τα κρατήσουν, να ανοίξουν μεν οι προπονήσεις, αλλά τα πρωταθλήματα θεωρώ ότι από Σεπτέμβρη θα ήταν πολύ καλύτερο να ξεκινήσουν, έτσι ώστε να προλάβουν οι ομάδες να προετοιμαστούν κανονικά. Πώς κυλάει Ξανθή η προετοιμασία, οι προπονήσεις είναι καθημερινές? Είναι καθημερινές, προσπαθούμε, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, πιέζουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να πιέσουμε. Σίγουρα το τελευταίο πράγμα που θέλουμε, είναι να βγάλουμε κάποιο τραυματισμό. Από εκεί και πέρα θα δείξει μετά από το πρώτο παιχνίδι σε τι κατάσταση είναι η ομάδα. Ποιος θα είναι ο στόχος του Ατρομήτου στο καινούριο πρωτάθλημα? Σίγουρα είναι να παραμείνουμε στην κατηγορία, δεν ξέρω. Δεν έχει γίνει γνωστό τέλος πάντων πόσες ομάδες θα πέσουν και όλα αυτά. Πιστεύω ότι μπορούμε με κάθε δυνατό τρόπο να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και αυτός είναι ο στόχος μας, να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και πάμε παρά μόνο για να το διασκεδάσουμε κυρίως έτσι όπως έχει έρθει, να προσέχουμε την υγεία μας και να μείνουμε στον χώρο τον οποίο αγαπάμε τόσο πολύ. Ο ερασιτέχνης, η διοίκηση του ερασιτέχνη, ο πρόεδρος, ο κύριος Αντώνης Παταταρνές. Είναι δίπλα σας? Είναι δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα. Το καλό είναι ότι με την ομάδα, παρόλο που είμαστε κοπέλες από διαφορετικές περιοχές στην Αθήνα, εγώ δεν είμαι καν από Αθήνα, τώρα ήρθα, ήταν όλο αυτό το διάστημα μαζί μας. Δηλαδή υπήρχε επικοινωνία, μας στέλνανε προγράμματα για όλες αυτές που θέλαμε να ασχοληθούμε και μόνες μας. Σίγουρα είναι όλοι δίπλα μας. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Σουράδος και ο πρόεδρος, και πολλοί γονείς, οι οποίοι στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια των παιδιών τους. Ξανθή, είσαι αρκετά χρόνια στο χώρο. Θα ήθελα τη δική σου άποψη το πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γυναικών.
Δυστυχώς, θεωρώ ότι μας αντιμετωπίζουν σαν κάτι διαφορετικό. Σε καμία περίπτωση δεν μας βάζουν στο ίδιο σακί με τους άντρες. Αυτό είναι άσχημο, θεωρώ, στην Ελλάδα, ειδικά για την αλφα-εθνική που υποτίθεται ότι προσωπεί όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι είμαστε από τα, αν όχι το πρώτο, από τα πρώτα, από τις πρώτες χώρες οι οποίες είναι τόσο πολύ υποβαθμισμένο και δεν προβάλλεται τόσο πολύ. Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα σε όλες τις χώρες, από ένα σημείο και μετά το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα υπήρχαν, όλες οι ομάδες προπονούνταν κανονικά, με τα πρωτόκολλα, τήρουσαν τα πρωτόκολλα, κάνανε τεστ, όλα αυτά. Αυτό είπα και πριν, ότι θεωρώ ότι στην Ελλάδα αργήσανε πάρα πολύ να πάρουν κάποιες αποφάσεις και φαινόταν ότι με την απραξία τους δεν τους ενδιέφερε και τόσο πολύ. Δηλαδή, ήμασταν στην τελευταία μοίρα, μπορώ να πω. Ποια είναι η αντιμετώπιση από τους άντρες, Ξανθή, να σε ρωτήσω τώρα, βλέποντας εσάς, εσένα, να αγωνίζεσαι και να παίζεις ποδόσφαιρο? Σίγουρα δεν μπορούν να μας συγκρίνουν μαζί τους, θεωρούν ότι είμαστε κατώτερες. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι υστερούμε μόνο στη δύναμη. Όλα τα υπόλοιπα κερδίζονται με σκληρή δουλειά. Μόνο η δύναμη θεωρώ ότι με διαφέρει από τους άντρες. Κάνουμε ένα άθλημα, ναι μεν δύσκολο, σκληρό και όλα αυτά, αλλά δεν επιτρέπω σε κανέναν να υποτιμάει όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλες σαν γυναίκες. Ξανθή, εσύ πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, να παίξεις ποδόσφαιρο? Ασχολούμαι από πάρα πολύ μικρή, λόγω του πατέρα μου, ήμουν από μικρή στα γήπεδα και αυτά. Είμαι από Εύβοια, δεν είχαμε εκεί πέρα εννοείται γυναικεία ομάδα, στη Βόρεια Εύβοια κιόλας, Ταξιάρχης είναι το χωριό μου. Έπαιζα μέχρι τα 12 μου σε ακαδημίες αγοριών. Και σε ποια θέση αγωνίζεσαι? Δεξί εξτρέμ. Ξεκίνησες? Γενικά, ναι, επειδή έπαιζα με τα αγόρια, με βάζανε επίθεση, δεν υπήρχε θέμα σε όλο αυτό. Όταν έκλεισα τα 13, έβγαλα δελτίο στις Αβαντίδες Χαλκίδος, από εκεί ξεκίνησα. Έμεινα 4,5 χρόνια εκεί. Μετά, λόγω Πανελληνίων, τον τελευταίο τη χρονιά που ήμουν τρίτη ηλικίου, πήγα στις Αρτέμιδες Αόρεων, το οποίο σωματείο δεν υπάρχει πλέον. Έγινε εκεί στην Βόρεια Εύβοια, κράτησε 2 χρόνια. Μετά πέρασα Καρδίτσα για σπουδές, έπαιξα 3 χρόνια, κάναμε πρωταθλητισμό, πήγαμε στα προκριματικά του Champions League, ήταν τεράστια εμπειρία για μένα. Και έναν χρόνο, τον τέταρτο χρόνο των σπουδών μου, έπαιξα στα Τρίκαλα, που είναι, θεωρώ, από τις καλύτερες ομάδες που έχει η Ελλάδα από όλες τις απόψεις. Κλίμα, προπονητές, τα πάντα, και θεωρώ ότι κάθε κοπέλα αξίζει να περάσει από αυτή την ομάδα για να καταλάβει την πραγματική αθλητική παιδεία, το οποίο περνάνε στα παιδιά πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα όλες οι ομάδες μου έχουν προσφέρει και κάτι, από όλες έχω μάθει κάτι, αλλά θεωρώ ότι από τα Τρίκαλα είναι αυτά που έχω κρατήσει πιο σημαντικά. Και από τα Τρίκαλα μετά η επόμενη σου ομάδα? Ήρθα εδώ, ήρθα για πρακτική στην Αθήνα, οπότε έπρεπε να βρω κάποια ομάδα εδώ πέρα. Και επειδή έβαλα προτεραιότητα τη δουλειά μου, έπρεπε να βρω και μια ομάδα κοντά σε μένα. Και επειδή μένω εδώ κοντά, επέλεξα τον Ατρόμητο. Δεν ήθελα να παίξω σε άλλη κατηγορία, ήθελα να παίξω αλφα-εθνική. Ο Ατρόμητος ήταν αλφα-εθνική εκείνη την περίοδο, ήρθε εδώ πέρα, έκανα προπόνηση. Και από την πρώτη στιγμή με εμπιστεύτηκαν και ο πρόεδρος και όλες οι παίκτριες. Και πιστεύω ότι θα μας βγει κάτι καλό. Πόσα χρόνια είσαι στον Ατρόμητο? Φέτος ήρθα, φέτος, από το Σεπτέμβριο. Φέτος, ναι, ναι. Ξανθή, αν σου έλεγα ποια ήταν η καλύτερη σου σεζόν, ποια σεζόν θα ξεχώριζες? Υπάρχουν έτσι μία-δύο σεζόν που λες είναι οι καλύτερες μου, ήταν οι καλύτερες? Σίγουρα έκανα μεγάλα άλματα στο χώρο του ποδοσφαίρου όταν πήγα Καρδίτσα, αν όχι την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη σίγουρα. Ήταν η χρονιά 17-18. Ήταν γιατί έχω συναναστραφεί με ξένες παίκτριες, έμπειρες, Κολομβιανές, η μία αγωνίζεται κιόλας στον ΠΑΟΚ, η Γισέλα Αριέτα Μπετανκούρ, η οποία είναι top scorer και είναι τιμή για μια παίκτη να παίζει δίπλα σε έμπειρες παίκτριες και αυτά, μόνο να κερδίσει πράγματα έχει. Και θεωρώ και πέρσι στα Τρίκαλα, που στην ουσία ήταν μισή σεζόν, διότι δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, έκανα και 3 προπονήσεις τη μέρα, γιατί αγαπάω αυτό που κάνω πρώτα απ' όλα. Ποιον προπονητή
είναι αυτός που σε έχει βοηθήσει από όλους όσους έχει συνεργαστεί. Σίγουρα από όλους έχω κερδίσει κάτι, αλλά νομίζω ότι με αυτούς που συνεργάστηκα καλύτερα ήταν με τον Γιώργο τον Λουλέ από τα Τρίκαλα, τον οποίο τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Αυτό δηλαδή, για την ομάδα των Τρικάλων δεν έχω να πω πολλά, μόνο τα καλύτερα και εύχομαι η χρονιά να είναι επιτυχημένη για αυτούς. Κάνουν μια πορεία, προωθούν πολλές μικρές από τις ακαδημίες τους και δουλεύουν πάνω σε αυτές. Δηλαδή έχει κορίτσια μόνο από τα Τρίκαλα, στηρίζει τα κορίτσια. Είναι νομίζω και η ομάδα και ο προπονητής και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται εκεί πέρα. Ένα-δύο παιχνίδια που ήταν τα καλύτερά σου, έτσι τώρα σου έρχονται στη μνήμη. Νομίζω ότι στα προκριματικά του Champions League, στον πρώτο αγώνα με το Καζακστάν, έκανα από τα καλύτερα μου παιχνίδια, αν και σε θέση την οποία δεν είχα αγωνιστεί πολύ καιρό, ως αριστερό μπακ, γιατί υποτίθεται ότι το Καζακστάν ήταν το πιο υψηλής δυναμικότητας ομάδα στον όμιλό μας. Τώρα άλλο παιχνίδι έτσι που να μου έχει μείνει, δεν ξέρω. Ένα γκολ, δύο γκολ έτσι που... Νομίζω με... Τώρα γκολ, Με τα Τρίκαλα πέρσι, παρόλο που χάσαμε, είχαμε άδικα, μέσα στη Γλυφάδα θεωρώ, έβαλα το μοναδικό γκολ. Είχαμε χάσει 2-1. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήταν πολύ κακή ομάδα, πολύ κακή εικόνα της ομάδας μας εκείνη τη μέρα. Αγωνιζόμουν στα Τρίκαλα. Παρ' όλα αυτά προσπάθησα να δείξω ότι είμαστε ακόμα ζωντανές. Χάσαμε μεν, αλλά νομίζω ότι ήταν ένα γκολ το οποίο... Ποιους ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις? Θαυμάζω. Ο Μέση είναι για μένα από τώρα της γενιάς, ας πούμε, που θαυμάζω και αυτά. Μέση, σίγουρα... όχι Κριστιανό, έτσι. Όχι, Μέση. Εντάξει, εννοείται πως δεν λέω για τον Κριστιανό, είναι ένας υπερπαίκτης. Γενικά είναι δύο υπερπαίκτες αυτοί και δεν θεωρώ ότι θα βγουν εισάξει με αυτούς να κερδίσουν όλους αυτούς τους τίτλους που έχουν κερδίσει. Σίγουρα ταλέντα υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι φαινόμενα για την εποχή μας. Θα προέτρεπες κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, να παίξουν ποδόσφαιρο? Ναι, έχω κάνει ήδη ένα πρώτο βήμα για την προπονητική και σίγουρα εργαζόμουν κιόλας ως προπονήτρια σε μια ακαδημία κοριτσιών για λίγο καιρό, γιατί δυστυχώς μετά ξεκίνησε η καραντίνα. Σίγουρα θα είναι ένας χώρος ο οποίος θεωρώ ότι πρέπει να προβληθεί και παρόλο που αντιμετωπίζεται και από τους γονείς θεωρώ, αλλά και από τους άντρες κυρίως, ως κάτι το οποίο η γυναίκα δεν το κάνει, σίγουρα θα προτρέπα κορίτσια να ασχοληθούν με αυτό. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο, Ξανθή? Πέρα από τις φιλίες, πειθαρχία, είναι πολλά αυτά που κερδίζεις από το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι καταρχάς φαίνεται όλο αυτό όταν πατήσαμε το πόδι μας μετά από τόσο καιρό στα γήπεδα, που νιώθεις μια γαλλία μέσα στην ψυχή σου, σε ηρεμία αυτή. Τώρα στην ομάδα, πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας, τα κορίτσια, είστε μια παρέα? Είμαστε μια παρέα σίγουρα, δεν υπάρχουν ούτε κλίκες ούτε τσακωμοί, λύνουμε τα πάντα, συζητάμε. Χαίρομαι που τα κορίτσια με εξέλιξαν αρχηγό και όλα αυτά και θεωρώ ότι η μία στηρίζει την άλλη, δεν υπάρχει γκρίνια. Ούτως ή άλλως οι κοπέλες, τα όλες μας είμαστε μικρές σε ηλικία. Οπότε δεν θεωρώ ότι έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Ωραία. Ξανθή, τι να περιμένουμε από τον Ατρόμητο με την επανέναρξη του πρωταθλήματος Α' Εθνικής Γυναικών? Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν θα τηρήσουμε σίγουρα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα προσπαθήσουμε με όλες αυτές τις αντίξιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Και ας έχουμε μια χρονιά υγεία, κυρίως υγεία αυτό, και όλα τα άλλα πιστεύω θα έρθουν. Και εύχομαι σε μια επόμενη χρονιά πιο δυνατή, πιο οργανωμένη, με τη στήριξη του κόσμου κυρίως, να έχουμε βγει από την πανδημία και να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να επιστρέψουμε όπως ήταν τα πράγματα προ κορονοϊού.